Ευχαριστούμε εκ μέσης καρδίας των σεβασμιωτατών μας, καλαβρίτων κυριαρχίας κύριων Αμβρόσιων, ο οποίος ανιδιοτελέστατα μας συμπαρίσταται και έχουμε σχεδόν μία 20ετία αγάστη συνεργασία. Ιδιαίτερως δε οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον σεβασμιότατον Μητροπολίτη κύριος συντοπίτη μας κύριο Σεραφείμ, ο οποίος ασμένος επεδέχτηκε την παρακτησή μας και απέστειλε το συνεργείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας Κυρίως, όχι μόνο να καλύψει και μεταδώσει ζωντανά ραδιοφωνικό στην πανήγυρη του Αγίου Λεώσιο Μάρτυρος Παύλου του Εξερανίας Καραβίτου, αλλά και τηλεοπτικώς μέσω διαδικτύου. Ευχαριστούμε επίσης τους ευλαβείς Ορθοδόξους και εθνικώς πατρώντας αδελφούς Μπόκα από το Αγρίνιο που μας έστειλαν το Αχαιρόγο Σκυρί. Γι' ούτω τρόπος δίνονται όσοι εποδίστησαν να προσέχουν να είναι παρόντες πνευματικά και να συμπροσέρχονται νοηρώς μαζί μας από όλη την Ιφίλιο. Ευχαριστούμε εκ μέσης καρδίας την χοροδία καλαβρινή γυμνοδή, όπως μας ο μελωδός, υπό τον κυρίων Βασιλείου Καλομεροπούλου και Βασιλείου Ζησίμου, οι οποίοι ανιδιοτελώς μας εφέρθησαν να μας εφράμουν με τους νήσιους τους εθνούς ύμνους τους και κατά τη διάρκεια του γεύματος όσοι είστε, όπου είσαστε όλοι προσκεκλημένοι, κλήρος και λαός, άρχοντες και ερχόμενοι, θα μας μαγεύσουν με παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια. Και φέτος ο σεβασμιωτός μας απέστειλε σχετικό έγγραφο στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος για να εγκρίνει τη ζωντανή μετάδοση της εορτής μας από την ΕΡΤ ΑΕ, καθώς επίσης και προς των ραδιοφωνικών σταθμών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Όμως, σου Κύριε φυλακή το στοματί μου και θύραν τη ροχή της περιταχύλου. Η Παπική Εκκλησία υπερτονίζει την γέννηση του Θεανθρώπου και είναι πίστη ορκήτων είναι τα Χριστούγεννα. Τα διάφορα προτεσταντικά δόγματα έχουν σαν βάση τη σταύρωση του Θεανθρώπου. Η διακριθνής Ορθόδοξης Εκκλησία θεωρεί την γέννηση του Θεανθρώπου ως τα θεμέλια, τη σταύρωση, ως τους πυλώνες και την Ανάσταση, ως το επιστέγασμα του όλου χριστιανικού υποδομήματος, διότι άνευ της Αναστάσεως ματέα η γέννηση και η σταύρωση, δηλαδή ματέα η πίστη μας. Δεν θέλουμε να παραλείψουμε να ευχαριστήσουμε και τον αγιογράφο μας, κύριο Γιωτάκη, ο οποίος με στήστη και με προσευχή αγιογράφησε όλα αυτά που βλέπετε. Εδώ κυριαρχούν ως επιτοπλίστων οι νεομάρτυρες από όλη την Ιφίλιο. Ίσως είναι ο μοναδικός ναός της Ιφιλίου που κυριαρχούν νεομάρτυρες. Όπως επανειλημμένως έχουμε τονίσει, η οικονομική κρίση που διαρχόμεθα είναι απόρρια της ηθικής κρίσεως. Γι' ούτω τρόπος ζούμε τον τζόγο παραγόγο που τα ηθήνια όργανα των καταχθονίων σκοτεινών δυνάμεων φόρτωσαν στους λαούς τα τελευταία έτη και ιδού το κατάδειγμα. Μόνο εάν συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη να σταματήσει ο παρασυντισμός και η ικανοποίηση των προσωπικών ιδιωτελών επιδιώξεων, δηλαδή τα πολέμματα, και αποκτήσουμε όλη ήθος εργασίας την οποία να δουλεύουμε σαν λειτουργήμα, όχι μόνο η δικαστική, η εκπαιδευτική, η ιατρή και των νοσηλευτικών προσωπικών, αλλά όλοι μας, και επιστρέψουμε στις ζήσεις μας και ευχαριστούμε το Θείο Έλεος, τότε μόνο θα τυχούμε να ληστώμε, λυτρωθούμε από την πύλη
καταποντισμών, χτίζοντας την Ελλάδα μας εν τη αληθεία της ορθοδοξίας, ώστε να την ανυψώσουμε και στην πρώτη θέση της διεθνούς διαφάνειας. Είναι η κατεξοχήν ανησυχότητα να κόπτονται και να συνεννούν οι πάντες, όχι μόνο για ένα μοαπαθαλικό θέμενο, αλλά και για άλλα 16 ή 20 στην Αττική. Ενώ παλιά είχαν προϋπολογίσει 80 εκατομμύρια ευρώ για ένα μοαπαθαλικό θέμενο, τώρα για να εξαπατήσουν τον ευλαβή ελληνικό λαό, διατείνονται ότι δίθεν το μοαπαθαλικό θέμενο θα κοστίσει μόνον 846.000 ευρώ. Φοβούμενοι η διαστροφή της αληθείας εξαίρεση των ευλαβών χριστιανών. Τα μοναδικά τεμένη, δηλαδή οι βιομηχανίες κανικάζουν, αν αποδειχθεί ότι θα αποτελέσουν βραδιφραγείς ατομικές και υδρογονικές βόμβες, ποιοι θα αναλάβουν την ευθύνη και ποια η θεραπεία εκεί όπου η πρόβλεψη απουσιάζει. Τα πυθύνια όργανα των καταφωνίων σκοτεινών δυνάμων επιβάλλεται να μην επιτρέψουν την εισβολή των αλλοφύλων. Τώρα δε επιβάλλεται να εκμεταλλευτούν τη μεγάλη οικονομική κρίση που διαρκόμεθα και να διώξουν όλους τους αλλόφυλους εισβολείς να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, ώστε να έχουν εργασία οι Έλληνες και να μην φέρει η πολιτιμότατο συνάδελμα στις χώρες των αλλοφύλων επιδρομέων. Επιδιώκουν όμως τη μουσουλμανοποίηση της Ελλάδος και την μόνιμη εγκατάσταση εδώ των μοναχανών. Σεβόμενος των χώρων και την... Δεν επιθυμώ να επαναλάβω στίχους του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη και του Γεωργίου Σουρή που λίαν επιγραμματικώς μας περιγράφουν την αφόρητη κατάσταση ως αν να τα έγραφαν για τη σημερινή επικρατούσα ακαταστασία. Τα ονομαζελικά τεμένη δεν μπορούν να προκαλούν τους Ορθοδόξους, γιατί ακόμη και ο Άγιος Τούνο, ο οποίος είτο εμμύρης, αλλά όταν είδε το Άγιο Φως ανεχόλησε. Ιδού ο αληθινός Θεός των Ορθοδόξων, το έτος 1579, εκτενέστατα θα επανέλθουμε εις το προσεχές τέρπος του περιοδικού μας το κοινή γραμμή. Το περιοδικό μας το κοινή γραμμή το εκδίδουμε και αποστρέφουμε δωρεάν σε 45.000 αντίτυπα αναθυμηθήκων. Έχει προκαλέσει τον θαυμασμό και τον έβαινο όχι μόνο των ελληνοφώνων πατριαρχών, αλλά και αυτών των μακαριστών Μόσχας, κ. Αλεξίου, Βελιγραδίου, κ. Παύλου και χιλιάδων άλλων προσωπικότητων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Τηλεφωνήσαν τέμα στα τηλέφωνα 210-32-54-321 έως το 2 για να σας αποστέλουν το περιοδικό μας στην γραμμή δωρεάν τιμής έλεγχε. Εκεί θα ειδείτε ιδίως συνοπτικός στο τέρτος 52 και στις και τις απεγνωσμένες προσπαθίες μας για το τάμα του έθνους, που είναι η ιερά υπόσχεση του φιλικού καιρού του Μωριά και των άλλων ιερών της εθνικής μας παρικηρεσίας, όπως λοιπόν ορίζουν το ήττα ψήφισμα της Τετάρτης Εθνοσυνελεύσεως από 31 Ιουλίου 1829 και τα βασιλικά διατάγματα από 1834 και 1838. Ενώ το αμαρτωλόν κράτος έχει κατασπαταλήσει εκατοντάδες τρισεκατομμύρια και πεντάδες εκατομμύρια ευρώ για ευθυνή έργα όπου υπάρχουν χοντρές μύζες και λαδώματα, και ενώ η Εκκλησία έχει εξαμνημίσει αμύθιτα αμύθιτη περιουσία, εντούτοις που δεν έπραξαν για το τάμα του έθνους. Απαλλάσσουμε τους καθήλυν υποχρέωση, πολιτεία και εκκλησία να δώσουν έστω και μία τρυπητή δεκάδα για το τάμα του έθνους. Αναλαμβάνουμε τα τεράστια έξοδα εμείς, όμως απαιτούμενοι
ημέρη και θυσία να πρωτοσταθεί ευλογούσα η νέα πολιτεία να ονομαστεί η ευχογή μας. Και να μην μας εμπέζουν. Η νέα ευχή μας παρηγυμνησία η μπορεί να αρχίσει με τη θεμελίωση και έναρξη των έργων του τάμματος του έθνους υπέρ ο Σωτήρας Χριστού του Ελευθερωτού. Το υπερτονίζουμε σήμερα για να γίνει πρωτοσέλιδο από το πνευματικό μας, από την ίδρυμη. Δυστυχώς όμως όλοι σας είστε κουρασμένοι και δεν επιθυμώ να αναπτύξω το περιεχόμενο του εγγράφου μας από 9 Τετάρτου 2013 προς τον Δήμο Καλαβρίτων, για το οποίο ο Σεβασμιωτός μας κύριος Αμπρόσιος μας απέστειλε συγχαρητήριο επιστολή υπερθεματίζω τους στόχους και τις προτάσεις μας για την αναζωογόνηση και την πρόοδο της περιοχής Καλαβρίτων και λοιπόν ορεινών περιοχών της Ελλάδος. Θα προσπαθήσουμε να τον αρχίσουμε στην ιστοσελίδα μας 3B Φωτ γραμμή με διωμή και το δημοσιεύσουμε και στο Προσεκές Έκπος της Φωτής Γραμμής. Επίσης αποφεύγουμε να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τις απεγνωσμένες προσπαθίες μας για τις ανθρωπιστικές βοήθειες. Μόνο περιπτικά είναι η κατεξοχήν ανηθικότης ανεγκέφαλων, ανίκανων και φαύλων προπτικών μας να επιβαρύνουν με 23% ΦΠΑ και προς τα προσλήξιμα αγαθά και να καταστρέφονται χιλιάδες τόνοι τροφίμων. Κάθε στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άδεια στομάχια και οδηγούνται οι φτωχοί άνθρωποι στις αυτοκτονίες. Βαβαίε της κοινωνικής αναρτησίας όλων αυτών των φαύλων πολιτικών μας. Λόγω εγγύψεως χρόνου αποφεύγουμε να σας ενημερώσουμε για το μόχθο μας να φέρνουμε ορφανά παιδιά στις κατασκηνώσεις και να δημιουργούμε φιλέγγυες. Επίσης, δεν θα αναπτύξουμε εκτενώς και για τις καθιερωμένες βραβεύσεις ηρώων, πίστεως, ευρατικές, ευκρέπειας, ίσους και χαρακτήρους, καρτελίας, αρετής και ευθείας για να δημιουργούμε πρότυπα για τις επερχομένες γενιές και να μην επιπλέουν και βασιλεύουν μόνο οι φαιγοί, οι παρακύριες, οι ανώμαλοι, οι αϊτονίκηδες και οι πατριάρχες της διαπλοκής. Όλα αυτά δίμεσα θα γίνεται εκτενώς στην φωτεινή γραμμή. Επαναλαμβάνουμε 210-32-54-321-2. Στενάζοντας κάτω από τους γίνους βαστάκους, όγκους εργασίας και εξόδων, αναγκαζόμεθα να κάνουμε εμφάνεια έκριση, ώστε όσοι διατείνονται ότι εμφορούνται από εθνικές ορθόδοξες ιδέες και αρχές να μας αποστείλουν νέους ανθρώπους να συστρατευτούν όλοι μαζί για να δυνάμεθα να πραγματοποιήσουμε εγκαίρως, ευκαίρως και μία επιθυμός πολλούς σκοπούς και προοδικές. Οι νέοι άνθρωποι είναι το μέλλον της πατρίδας μας και είναι σφοδροτάτη η επιθυμία μας να σας πλαισιώσουν και να γίνουν καλοί Σαμαρίτες. Προγραμματίζουμε να εφοδιάσουμε με τα πανηγυρικά κέρδη της Φωτεινής Γραμμής και άλλα σπουδαία βιβλία τις ιστορικές βιβλιοθήκες των Πατριαρχείων Αλεξανδρίας της Δημητσάνας, εκκλησιαστικών σχολών και λοιπόν σχολών του γένους ως βοηθητικά συμβράμματα ελευθέρας εκλογής. Από το προσευχές τέχος της Φωτεινής Γραμμής θα συμπεριλάβουμε στο περιεχόμενο και θα τα προβάλλουμε ιερές και αγίες εικόνες διακονούνται σε βλαβάς. Όσοι έχετε την ευκαιρία δύναστε να βλέπετε και τις αναρτήσεις μας στη δυναμική ιστοσελίδα μας 3B Φωτεινή. Μετά το μεσημερινό γεύμα θα μεταβούμε στην ιστορική Ιερά Μονή Αγίας Λάβρας για να ψαλεί ένα τρισάγιο υπέρ των αημίσων μαρτύρων του έθνους
και να τοποθετήσουμε μαρμάρι ανομιστική επιγραφή. Αθάνατοι μάρτυρες ήρωες του 21, το τάμα σας είναι κερυπό μας για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Σωματείων τη φύση του τάματος σπέθνους, ίδρυμα προασπίσεως ηθικών και πνευματικών αξιών, εν Αγία Λάδα, ήδηκαος, 8 Μαΐου 2013. Πρέπει να αποδείξουμε ένα πράκτος ότι είμαι απόγονοι ηρώων αγωνιστών. Αλλά γι' αυτό τον λόγο το χρέος μας είναι μεγαλύτερο. Σήμερα υψώνουμε πάλι τα λάβαρα της Ορθοδοξίας. Ελάτε όλοι, αρχίζοντας από την ορεινή Αρωανία Καλαβρίτων, Αγία Λάβρα, Μεγασπίλιο, χωρίς υποστολή, μέχρι που δεν σταματήσει κάθε διωγός Ορθοδόξου, κάθε διωγός ανθρώπου. Η πατρίδα μας και η πίστη μας διώγονται. Δύο Μητροπολίτες αγνούνται. Οι αρμόδιοι τι λένε, τι κάνουν τόσο καιρό. Οι Ορθόδοξοι διώγονται, αλλά στην Συρία έχουν υπερβεί τα όρια. Οι αγώνες αρχίζουν πάλι από τους ίδιους τόπους, με τους ίδιους σκοπούς, για τον Χριστού την πίστη, την Αγία και τις πατρίδες την ελευθερία. Όσοι δίνεστε να προσέλθουν σε μια μικρά λιτανία μέρη του Αγίου Παύλου το γενέθλιο ίδρυμα, ας ξεκινήσουν αμέσως για να κερδίσουν τον χρόνο. Οι δυνάμεις για να βοηθήσουν στην τοποθέτηση τραπεζών, οφερών κλπ. Παρακαλούμε μία διαφορήσουν και αναγκαστούν οι άρρωστοι και οι περιήγες να πράξουν τον χρόνο. Εξερχόμενοι του ναού, δίναστε να λάβετε μία τσάντα με μερικά τέχνη της φωτεινής χρονής και όσοι θέλετε και παλαιότερα, παρακαλούμε και πάλι και με τον εξαρτέ μας να σας τα προσφύγουμε εάν δεν έχουν εξαρτηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.
Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.